Λοιπόν. Θα κάνουμε μια γρήγορη επανάληψη για τις ομάδες. Είπαμε τι είναι ομάδα, καλά δώσαμε τον ορισμό. Τι είναι υποομάδα. Τι είναι τάξη ομάδας και τι είναι τάξη στοιχείου. Διαφοροποιήσαμε αυτά, τα θυμάσαι. Τι είναι πνευρική κλάση ή αριστερό ή δεξιό σύμπλοκο μιας υποομάδας. Τι είναι κανονική υποομάδα, αυτό το θυμάσαι. Ναι, όταν το αριστερό είναι ίσο με το... Για κάθε, έτσι. Και υπάρχει και ένας ισοδύναμος ορισμός που ανάλογα την βιβλιοδιαβάσιση των συγγραφέων σου δίνει το εξής, ότι μία υποομάδα είναι κανονική, εάν και μόνο εάν ισχύει αυτή η σχέση. Ωμέγα, αλφα, ωμέγα πλην ένα, για κάθε ωμέγα στην γάμα και αλφα στην αλφα. Κανένας χρησιμοποιεί αυτό ή και ανάλογα πώς πάει το ζήτημα. Και είχαμε αρχίσει να λύνουμε ασκήσεις. Έτσι, η πρώτη άσκηση που λύσαμε είναι ότι αν έχουμε την ομάδα είναι η S3 η ομάδα, έτσι. Η υποομάδα είναι αυτή, η S3 έχει τα 6 στοιχεία. Το 1, το δεύτερο, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Και μας ρωτάει να εξετάσουμε αν η ΙΤΑ είναι κανονική υποομάδα. Ως ωμέγα επέλεξε ο Γιώργος το 1-3 και υπολογίσαμε το αριστερό σύμπλοκο, την αριστερή πλευρική κλάση με αντιπρόσωπο 1-3 και βρήκαμε αυτά. Είναι, έχει το 1-3 και το 1-2-3. Το δεξιό έχει αυτά. Βλέπουμε ότι αυτά διαφέρουν. Πριν από αυτό, αναρωτηθήκαμε εάν είναι κανονική. Γιατί αν είναι κανονική μια υποομάδα, αν μια ομάδα είναι αβελιανή, τότε όλες οι υποομάδες της είναι κανονικές. Και πάνω σε αυτό, αναρωτηθήκαμε αν το 1-2-3, αν το 1-2 και το 1-3 μετατίθεται, υπολογίσαμε το 1-2-1-3. Αυτά μπορείς να τα υπολογίσεις, έτσι, θες κάτι να σου πω. Και βρήκαμε ότι το 1-2 επί 1-3 είναι αυτό, ενώ το αντίστροφο είναι αυτό. Αυτό απλώς έτυχε να χρησιμοποιείται πιο κάτω. Είχαμε αρχίσει λοιπόν να γίνουμε τις ασκήσεις για τις κανονικές υποομάδες και τις ομάδες που λείπουν. Επίσης έχουμε πάλι την S3, την ομάδα S3, που έχει αυτά τα 6 στοιχεία, και η υποομάδα είναι αυτή. Άσκηση. Άσκηση B. Ένα B. Τι έχουμε. Έχουμε ότι η G, η ομάδα, είναι η S3, που όπως είπαμε έχει το J, το 1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3 και 1-3-2. Και η ΙΤΑ είναι μια ομάδα, μια υποομάδα που έχει το J, το 1-2-3 και το 1-3-2. Και μας ρωτάει, είναι η ΙΤΑ κανονική. Πρώτος τρόπος.
με τον ορισμό. Με τον ορισμό σημαίνει να πάρουμε το γιώτα επί ήτα, το 1-2 επί ήτα, το 1-3 επί ήτα, το 1-2-3 και το 1-3-2 επί ήτα. 1-2-3-4-5 και το 2-3. Αυτά είναι τα αριστερά σύμπλοκα, οι αριστερές πλευρικές πλάσεις, και να αναρωτηθούμε μήπως αυτό είναι ίδιο με το ήτα επί γιώτα. Μήπως είναι ερωτηματικό, έτσι. Ήτα επί 1-2, ίσον ήτα επί 1-3, ίσον ήτα επί 1-2-3. Ήτα επί 1-3-2, ίσον ήτα επί 2-3. Πρέπει να τα ελέγξουμε και τα 6 αυτά. Και αν είναι ισότητες, τότε είναι κανονική. Θα έλεγε κανείς, εντάξει, αλλά μάλλον θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να μην κάνουμε όλες αυτές τις πράξεις, ενδεχομένως. Αν δεν σκεφτούμε άλλο, θα πρέπει να τα κάνουμε και τα 6. Έτσι. Και αν είναι να σας πιάσει άγχος στις εξετάσεις και τα λοιπά, κάντε και τα 6. Δεν είναι τόσα πολλά. Εάν βέβαια η S3 είχε 24, είχε 100 τόσα στοιχεία, θα πρέπει να ψηλιαστείτε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά για αυτά τα 6, να δείτε ότι πολλά από αυτά δεν χρειάζονται, διότι αυτό σημαίνει ότι κάνουμε την πράξη από αριστερά με το ουδέτερο στοιχείο, με κάθε στοιχείο της ήττα. Δεν αλλάζει τίποτα από την ήττα, αυτό είναι εντάξει. Ισχύει. Επίσης, το 1-2-3, αν κοιτάξουμε καλά, είναι μία μετάθεση η οποία ήδη ανήκει στην ήττα. Πόσο θα ήταν το 1-2-3 με κάθε στοιχείο της ήττα? Ας το δούμε πιο κάτω. Το 1-2-3, 1-2-3, γιώτα, 1-2-3, 1-3-2, ίσως. Το 1-2-3 είναι ήδη μέσα στην ήττα. Αν έχουμε αμφιβολία, κάνουμε και τις πράξεις και εγώ σας λέω ότι θα βρείτε το εξής. 1-2-3, γιατί η μετάθεση αυτή επί το μοναδιά θα είναι το ίδιο, ο εαυτός. Το 1-2-3 επί 1-2-3 θα βρείτε 1-3-2 και εδώ μετά θα βρείτε το ουδέτερο στοιχείο. Ποιο από αυτά θέλεις από τα τρία να δεν σου είναι άμεσο. Λέω, τι πρέπει να κάνουμε, να πολλαπλασιάσουμε, να κάνουμε την πράξη 1-2-3 επί ένα από αυτή, με το καθένα από αυτά τα στοιχεία και βρίσκουμε αντίστοιχα αυτά. Σου είναι λογικό ότι είναι έτσι. Ποιο από αυτά θέλεις να κάνουμε. Κοιτάξτε, τις πράξεις κάνουμε. Ναι, τις πράξεις. Πώς γίνονται οι πράξεις, ξέρεις. Βέβαια, είναι αναμενόμενο, διότι ήδη το 1-2-3 ανήκει στην υποομάδα. Ένα το κρατούμε, μπορούμε να σκεφτούμε το εξής. Ανήκει στην υποομάδα. Γιατί να το 1-2-3. Κάνοντας την πράξη με καθένα από αυτά, είναι σαν να κάνουμε ένα ανακάτεμα, μια αναδιάταξη αυτό το στοιχείο. Και πράγματι, εδώ παίρνουμε τα ίδια τα στοιχεία. Αφού είναι μέσα στην υποομάδα. Έχει και το αντίστοιχο μέσα. Τα έχει όλα. Άρα είναι το ίδιο το ήττα. Αυτή την παρατήρηση κάνουμε. Αυτό όμως δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, αν ένα στοιχείο της ομάδας ανήκει στην ήττα, τότε το αντίστοιχο, η αντίστοιχη πλευρική κλάση, το αντίστοιχο σύμπλοκο είναι το ίδιο, η ίδια ήττα. Ομοίως,
ομοίως, δηλαδή γιώτα, είτε αριστερά είτε δεξιά να κάνουμε, 1-2-3. 1-3-2. Και επί 1-2-3 θα ξαναβρούμε το ίδιο. Πιθανόν με άλλη σειρά, αλλά θα βρούμε το ίδιο. Δηλαδή, αν ένα στοιχείο, ο αντιπρόσωπος, ανήκει στην ίδια την υποομάδα, τότε το αντίστοιχο σύμπλοκο είναι η ίδια υποομάδα. Όλα παίζουν μέσα στην ίδια την υποομάδα. Άρα, εδώ λοιπόν, και τούτο ισχύει, και τούτο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε αυτή την παρατήρηση. Το πρώτο με το δέντρο στοιχείο προφανώς ισχύει και μένει αυτό, αυτό και αυτό. Ας δούμε. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν το 1-2 επί γιώτα, 1-2-3, 1-3-2. Σύμφωνα με τον ορισμό της πλευρικής κλάσης, αριστερής πλευρικής κλάσης ή αριστερού συμπλόκου, όπως τα λέμε, θα είναι ίσον με το 1-2 επί μοναδιαίο, 1-2 επί 1-2-3 και 1-2 επί 1-3-2. Ίσον. Το 1-2 επί το μοναδιαίο είναι το 1-2. Το 1-2 επί 1-2-3, πώς θα υπολογίζουμε? Λοιπόν, αρχίζουμε πάντα από το 1. Και κοιτάμε. Είναι σύνθεση εδώ πέρα, έτσι. Είναι αυτό σύνθεση 1-2. Λοιπόν, το 1 από την πρώτη πάει, απεικονίζεται στο 2. Το 2 από τη δεύτερη πάει στο 1. Άρα το 1 πάει στο 1 τελικά. Το 2. Το 2 από τη δεύτερη πάει στο 3. Το 3 δεν εμφανίζεται, άρα το 2 πάει στο 3. Το 3 τώρα, γιατί πρέπει να το κλείσουμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Το 3 πάει στο 1, λόγω του ότι είναι εκεί προς 1-2-3. Το 1 στο 2, άρα το 3 στο 2. Το 3 στο 2, επομένως είναι αυτό και είναι εδώ. Και τους κύκλους μήκους 1 δεν τους μετράμε καθόλου, επομένως μπορούμε να το σβήσουμε. Άρα το 1-2, 1-2-3 είναι αυτό. Πάμε να υπολογίσουμε. Για λέγε μου, Χαλτίνη, πώς θα υπολογίσουμε. Το 1 πάει στο 3. Το 1 πάει στο 3, επειδή δεν εμφανίζεται 1 λοιπόν στο 3. Ναι. Το 3. Το 3 πάει στο 2 και το 2 πάει στο 1, άρα το 3 πάει στο 1, έκλεισε. Λοιπόν, το 1, κάτσε να το ακούσουμε. Γιώργο, συμφωνείς? Το 1 πάει στο 3, το 3 στο 2, στο 2. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι, είναι το αριστερό σύμπλοκο, η αριστερή πλευρική κλάση της ΙΤΑ με αντιπρόσωπο το 1-2. Πρέπει να έχουμε και το 1 και την ΙΤΑ επί 1-2. Πρέπει να υπολογίσουμε και αυτό. Ίσον. Γιώτα. 1-2-3. Επί 1-3-2. Επί 1-2. Ίσον. Το γιώτα επί 1-2 είναι 1-2. Το 1-2-3. 1-2-3. Αριστερά επί 1-2. Και το 1-3-2. Επί 1-2. Πίσω. 1-2. Με τούτο, Γιώργο, πώς το δούμε? Το 1 πηγαίνει στο 2, το 2 πηγαίνει στο
στο 2, στο 3, 1-3. Το 3. Το 3 στο... Το 3 λόγω αυτού δεν εμφανίζεται, πάει στον εαυτό του. Το 3 πάει στο 1, άρα τελικά το 3 στο 1. Τώρα σκλίνει εδώ ο κύκλος. Και το 2 που δεν... Το 2 στο 1, το 1 στο 2, άρα στον εαυτό δεν το γράφουμε καθόλου. Το άλλο θα είναι το 2-3 στην πραγματικότητα. Άμα το ψάξουμε. Έτσι. Το πιστεύετε. Τι βρίσκουμε. Ότι το αριστερό σύμπλοκο είναι αυτό και το δεξιό είναι αυτό. Ναι, το ίδιο σύνολο. Ομοίως και τα άλλα. Ομοίως λοιπόν. Και τα υπόλοιπα. Και καταλήγουμε ότι ήταν κανονική στην αίσθηση. Ένας τρόπος λοιπόν είναι αυτός. Δεύτερος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε το άλλο ισοδύναμο του ορισμού. Δηλαδή να πάρουμε το ωμέγα α ωμέγα πλην 1 όταν το ωμέγα ανήκει στην εστρία και το α ανήκει στην ήττα. Για όλα αυτά να το ελέγξουμε. Θα βρούμε με έλεγχο ξανά. Βρίσκουμε ότι ήταν κανονική. Και εδώ είναι επίπονο. Τρίτος τρόπος. Αυτό το κάνουμε για όλα τα στοιχεία της αστρία, έτσι. Για όλα τα στοιχεία της αστρία, ναι. Σιγά σιγά, όπως έχεις δει σε διάφορες θεωρίες, αναπτύσσονται διάφορες προτάσεις, θεωρήματα κτλ. Τώρα, άμα σου πω, άμα είναι ισχύ αυτό, δεν θα βγάλεις τίποτα, θα το θυμάσαι. Και θα πρέπει να βρίσκονται κανένα στο φόρτος. Ναι, πάντως, αν είναι κάτι με τον ορισμό, θα εφαρμόσεις τον ορισμό. Πρέπει να τα εξετάσεις όλα. Ο τρίτος τρόπος λέει το εξής. Η ήττα, υποομάδα της αστρία, η τάξη της ήττα, είναι 3, διότι η ήττα έχει το ΙΟΤΑ 1-3-2. Ωραία. Έστω. Ωμέγα. Ανήκει στην αστρία. Τότε, από το θεώρημα του, Λαγκράντζ, υπάρχουν μόνο δύο πλευρικές κλάσεις. Αριστερές διότι είναι 6 που έχει S3 δια ήττα που έχει 3 στοιχεία θα είναι 2. 2 είναι τα σύμπλοκα. Θυμόστε την απόδειξη του θεωρήματος του Λαγκράντζ. Μόνο 2. Ή ωμέγα ήττα ίσον ήττα. Εάν ο ωμέγα ανήκει στην ήττα και ο ωμέγα ήττα διαφορετικό από το ήττα, εάν ο ωμέγα δεν ανήκει στην ήττα. Η
Επίσης, έχουμε ήττα, το μη, ωμέγα ήττα, ίσο με το κενό σύνολο, εάν ωμέγα δεν ανήκει στην ήττα. Αυτό προκύπτει πάλι από το θεώρημα, από την απόδειξη του θεωρήματος του Λαγκράντζ. Ρίξτε μια ματιά πώς το είχαμε αποδείξει. Στην πραγματικότητα βρήκαμε δύο. Λοιπόν, οπότε λέμε το εξής. Συνολοθεωρητικό είναι το ζήτημα. Έχουμε, αυτή είναι η S3. Και η ήττα είναι αυτή, έτσι. Έχουμε δύο σύμπλοκα, δύο πλευρικές κλάσεις. Το ένα είναι το ήττα και το άλλο είναι το ωμέγα ήττα, όταν το ωμέγα δεν ανήκει στην ήττα. Τα σύνολα αυτά είναι ξένα μεταξύ τους. Είναι έξι στοιχεία έχει όλα. Και διαμερίζεται το σύνολο με τα έξι στοιχεία σε δύο υποσύνολα. Ένα είναι το ήττα και το άλλο είναι το ωμέγα ήττα, όπως. Αρκεί το ωμέγα να μην βρίσκεται στην ήττα. Ωραία. Αν τα πάρουμε με δεξιά σύμβλοκα, ομοίως, έχουμε τη διαμέρηση. Πάλι η S3, εδώ είναι η ήττα και εδώ είναι το ήττα επί ωμέγα. Ωμέγα δεν ανήκει στην ήττα. Δηλαδή χωρίσαμε, διαμερίσαμε ένα σύνολο με έξι στοιχεία με δύο τρόπους. Τη μια φορά έτσι και την άλλη φορά αυτό. Το ήττα είναι κοινό και στα δύο. Και τα υπόλοιπα τρία, είτε έτσι το περιγράψουμε είτε έτσι το περιγράψουμε, είναι το ίδιο. Είναι συνολοθεωρητικά. Και αυτό που να θυμόσαστε είναι το εξής. Τελικά, αν γάμα ομάδα ή τα υποομάδα, η τάξη της ομάδας είναι γάμα δεύτερα, τότε ή τα κανονική. Δηλαδή, άμα έχει τα μισά στοιχεία, άμα βρούμε μια υποομάδα με τα μισά στοιχεία, είναι πάντα κανονική. Σαν θεώρημα γενικώς. Και σας είπα, δηλαδή, περίπου την απόδειξη. Αυτή είναι. Δηλαδή, η απόδειξη λέει το εξής, ότι έχουμε μόνο δύο σύμπλοκα. Το ένα εκ των οποίων είναι η ίδια η υποομάδα, και το άλλο είναι το συμπληρωματικό σύνολο. Επειδή είναι δύο, το άλλο είναι το συμπλήρωμα για να φτάσουμε στην εστρία της υπομάδας ήττα. Αλλά είτε έτσι το πούμε, είτε έτσι το πούμε, θα πρέπει το συμπλήρωμα να είναι το ίδιο. Αυτή είναι η ίδια. Στην εσνή λοιπόν, που έχουμε όλες τις μεταθέσεις, αν πάρουμε την υπομάδα των αρτίων μεταθέσεων, που είναι τα ακριβώς τα μεσά, είναι κανονική αυτή. Μπορεί να έχουμε 700 τόσα στοιχεία και 100 τόσα στοιχεία, είναι κανονική. Και των περιττών. Όχι, των περιττών δεν είναι υπομάδα. Έχουμε... Αν δεν είναι υπομάδα κάθε ή δεν έχει το... Επάνω, δεν έχουμε το ερώτημα, δεν έχουμε το μοναδία. Έχουμε, στην ΕΣΝΗ έχουμε όλες τις μεταθέσεις, που είναι νη παραγωγικών. Οι μισές είναι άρτιες και οι μισές είναι περιττές. Οι μισές που είναι άρτιες, σχηματίζουν μια υποομάδα, διότι άρτια, σύνθεση άρτια είναι άρτια, έχουμε το ουδέτερο στοιχείο και τα πάντα. Και αυτές είναι ακριβώς οι μισές. Και ακριβώς αυτό το θεώρημα, έτσι όπως σας είπα, δείχνει ότι είναι κανονική η υπόμενη. Επειδή είναι ακριβώς οι μισές. Για τις άλλες δεν ξέρω, πρέπει να το ελέγξουμε. Κάτι θες να πεις. Δεν έχω αντιληφθεί λίγο αυτό για το σύμπλοκο, αυτό που λέτε, ότι έχουμε δύο σύμπλοκα. Γιατί? Ναι, να το δούμε. Να δούμε γενικά. Γάμα ομάδα. Ήττα υπό ομάδα της.
και ω ανήκει στη γάμα. Το αριστερό σύμπλοκο ή η αριστερή πλευρική κλάση, όπως λέμε, ω ή τι είναι. Είναι όλα τα στοιχεία της μορφής ω επί H, όταν το H μεταβάλλεται στην ήττα. Και εδώ θυμίζει ακριβώς πώς είναι τα στοιχεία όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε το δακτύλιο πηλίκο. Αντί εκεί είχαμε σύν. Έτσι. Έχουμε λοιπόν αυτό. Και έχουμε και το ωμέγα, πάρτε, δεν έχουμε ωμέγα 1 και ωμέγα 2. Έτσι. Ίσον, ωμέγα 2 επί H, όταν το H μεταβάλλεται στην H. Παίρνουμε δύο σύμπλοκα. Ωραία. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν πρέπει να ανήκει στην ήττα ή αν δεν ανήκει στην ήττα. Ή θα έχουν το μη το κενό σύνολο αυτά τα δύο. Ή αν δεν έχουν το μη το κενό σύνολο θα συμπίκτουν εντελώς. Το θυμόσαστε εδώ ή να το δούμε. Να το δούμε, ε. Να το δούμε. Ωμέγα 1. Ωμέγα 1. Το μη ωμέγα 2 ήττα να έχουν το κενό σύνολο. Είναι μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση, ωμέγα 1 ήττα. Το μη ωμέγα 2 ήττα διάφορο το κενό. Τι σημαίνει αυτό διάφορο το κενό, ότι θα υπάρχει ένα στοιχείο εδώ που θα είναι ταυτόχρονα και εδώ. Συνεπάγεται λοιπόν ότι το ψ ίσον ωμέγα 1 H1 θα βρίσκεται εδώ μέσα. Αλλά ταυτόχρονα το ψ θα έχει να βρίσκεται εδώ και θα έχει μια άλλη μορφή ίσον ωμέγα 2 H2. Έστω λοιπόν ωμέγα 1 H ανήκει εδώ, σε αυτό το. Έστω λοιπόν. Αυτό περιέχει το ωμέγα 1 H. Το ωμέγα 1 H. Κάνουμε ένα τυχαίο στοιχείο εδώ μέσα. Θα είναι αυτή τη στιγμή. Ίσον. Κοιτώντας αυτή τη σχέση, υποθέσαμε ότι ισχύει, αντί για ω1, μπορούμε να αντικαταστήσουμε ποιο. Αντί για ω1. Να πάμε το H1 από δεξιά με το αντίστροφο στοιχείο, να λύσουμε στο ω1, δηλαδή να είναι ω2 επί H2 επί H1 πλην 1. Συμφωνείς? Αυτό δεν είναι το ωμέγα 1. Επί H. Λύσω με τι. Ωμέγα 2 επί H2 λόγω της προσυντεριστικότητας H2, H1 πλην 1 H. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι οποιοδήποτε στοιχείο του πρώτου συμπλόκου που είναι γράφεται έτσι προφανώς γράφεται και ω2 επί κάποιο στοιχείο, αυτό είναι μέσα στην ήττα, αφού είναι η ομάδα. Άρα, συνεπάγεται ω1 H υποσύνολο του ω2 H. Αφού κάθε ένα στοιχείο αποσύνολο. Ομοίως. Ομοίως. Ω2 H υποσύνολο του ω1 H. Και τελικά τι έχουμε, και τελικά ωμέγα 1 έτσι ίσο με το ωμέγα 2. Δηλαδή ποιο είναι το συμπέρασμα, ή θα έχουν το μη το κενό σύνολο
Έτσι. Το άλλο ακόμα, ένα επιπλέον σημείο, είναι ότι ο ωμέγα H είναι ωμέγα επί H όταν το H μεταβάλλεται στην ήττα. Δηλαδή κάνουμε την πράξη από αριστερά, ομοίως γίνεται και από δεξιά, έτσι, με όλα τα στοιχεία της ήττα και το ωμέγα το διατηρούμε σταθερό. Το ερώτημα είναι το εξής, αν ωμέγα H1 ίσουμε το ωμέγα H2 και αφού ισχύει η διαγραφή δεν συνεπάγεται ότι το H1 ίσουμε το H2. Άρα όσα στοιχεία έχει η H, τόσα έχει και το σύνολο ωμέγα H. Δεν χάνεται κανένα, δεν είναι σαν το 0. Το ωμέγα δεν είναι σαν το 0. Για να τα μηδενίσει, να τα κάνει ένα στοιχείο. Άρα αυτή είναι ένα προς ένα. Άρα ο πληθάριθμος του ωμέγα H μισούται με τον πληθάριθμο του H. Οπότε, ουσιαστικά, αποδείξαμε ξανά το θεώρημα του Λαγκράντζ. Λέει το εξής. Έχουμε μια ομάδα γάμα, πήραμε μια υποομάδα και πήραμε το σύνολο των συμπλόκων. Και τα σύμπλοκα κάνουν μια διαμέρηση. Δηλαδή, ή θα τέμνονται ή θα έχουν τομή το κενό σύνολο. Κάποιο από όλα τα σύμπλοκα είναι το ήττα. Ένα άλλο θα είναι το ωμέγα ήττα. Ωμέγα 1. Ένα άλλο θα είναι το ωμέγα 2 ήττα. Ξένα ένα δύο μεταξύ του σύνολα, αλλά το ενδιαφέρον είναι το εξής. Όλα καλύπτουν βέβαια τη γάμα, αφού είναι μια διαμέρηση, και όλα έχουν το ίδιο πληθάριθμο, που είναι ο πληθάριθμος της ήττα. Άρα, αριθμός συμπλόκων, αριθμός πλευρικών, αριθμός συμπλόκων, επί τάξη της ήττα, ίσον τάξη της γάμα. Άρα, το πληθάριθμο, η τάξη της ήττα διαλύει την τάξη της ήττα. Το θεώρημα του Λαγκράντζ. Και ο αριθμός των συμπλόκων διαλύει πάλι την τάξη της γάμα. Αυτό είναι. Γιατί είπαμε ότι είναι δύο σύμπλοκα. Επομένως, αν η υποομάδα γάμα, η ήττα, μας έλεγε η άσκηση, η S3 έχει 6 στοιχεία. Η ήττα μας έδινε το 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Έχει 3 στοιχεία. 6, 2, 3, 2. Για εκείνη ακριβώς την περίπτωση. Και άρα θα ήταν, άρα θα έχουμε μόνο δύο σύμπλοκα και είτε αριστερά να πάρουμε τη δεξιά θα είναι το ένα συμπληρωματικό του άλλου για να μας κάνει όλα αυτά. Το βλέπετε πως είναι. Και άρα θα ήταν ίσα. Ουσιαστικά συνολοθεωρητικά δεν είναι τόσο δεν και καλά με τη δομή, έχει σχέση και με τη δομή της ομάδας. Ναι. Λέρω τι σκέφτεσαι. Η άλλη άσκηση έλεγε ότι είμαστε στην S4 και παίρνουμε, η ομάδα είναι S4 και η ήττα είναι όλες οι μεταθέσεις που το 1, 2, 3 το κάνουμε ό,τι θέλουμε και το 4 το πάνε στο 4. Δεν θα δούμε. Που έχει αυτή σαν πληροφορία το λέμε ότι έχει 4 παραγωγικών άρα 24 έτσι. Η ήττα είναι όλες οι σίγμα οι μεταθέσεις στην S4
έτσι ώστε το σίγμα του 4 είναι 4. Να σας κάνω μια υπόδειξη. Πόσα στοιχεία έχει? Έξι. Μπράβο, αλλά γιατί? Είναι διαστημικό ή το... Γιατί είναι σαν να είναι 1, 2, 3. Δηλαδή, η ήττα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, αλλά ψευδώς τα αλλάζει. Το 4 δεν τα αλλάζει, αλλάζει το 1, 2, 3. Οπότε, έτσι. Η ήττα, λοιπόν, έχει τάξη 6. Και μπορούμε να βρούμε και ποια είναι η ήττα. Αλλά έχει το δεύτερο στοιχείο. Έχει το 1-2, αλλά τώρα είμαστε στο περιβάλλον της S4. Αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε την 1-2, το 1 πάει στο 2, το 2 στο 1, το 3 που δεν εμφανίζεται στον εαυτό του και το 4 που δεν εμφανίζεται στο 4. 1-3. 2-3, 1-2-3 και το 1-3-2. Αλλά είπαμε ότι ερμηνεύονται μέσα στο περιβάλλον της S4. Και το ερώτημα είναι, είναι η ήττα κανονική. Είναι. Οπότε τώρα σας το αφήνω να σκεφτείτε, δηλαδή πιο εύκολα είναι να βρείτε με την δεύτερη μέθοδο, δηλαδή να πάρετε ένα ωμέγα, ένα τυχαίο στοιχείο, 1,2, ωμέγα πλην 1, όταν το ωμέγα μεταβάλλεται στην S4. Ανήκει, γιατί αυτό είναι ισοδύναμο όπως σας είπα, ανήκει στην ήττα. Για κάθε ωμέγα. Κάντε κάποιους υπολογισμούς, δεν σας μαρτυράω αν είναι κανονική. Άρα αυτή έχει 4 σύμβολα. Αυτή έχει 4 σύμβολα, οπότε το προηγούμενο δεν ταιριάζει. Τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε ξανά. Να συνεχίσουμε. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο.